Θα ανταποκριθώ. Το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλει μεγάλο αγώνα, υπό δύσκολες συνθήκες, αλλά πιστεύω ότι θα πετύχει ο αγώνας αυτός να μην υπάρξει αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι δεν θα υπογράψω αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Οι πιέσεις, το ξέρετε, είναι ασφυκτικές. Είναι ιδεολογήματα αυτά. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική κατάσταση. Ότι έχουμε προβλήματα στο ΦΠΑ στα νησιά έχουμε. Να σας πω ένα στοιχείο το οποίο είναι, νομίζω, λόγος να ντρεπόμαστε όλοι μαζί. Πέρυσι διπλασιάστηκε σχεδόν ο τουρισμός στην Μύκονο. Και ξέρετε ότι τα έσοδα από το ΦΠΑ μειώθηκαν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάπου δεν πάμε καλά. Η λύση δεν είναι να αυξήσουμε το συντελεστή. Η λύση είναι να εισπράττουμε αυτά που πρέπει να εισπράττουμε. Η λύση, μου θέσατε στην έγγραφη μορφή της ερώτησης, ποιοι είναι οι κατέχοντες? Είναι αυτοί που πλουτίζουν με αυτόν τον βάναυσο τρόπο και είναι αυτοί που πρέπει να πληρώσουν. Και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Το θέμα είναι πώς θα το μεθοδεύσουμε. Με τις καταστραμμένες υπηρεσίες που έχουμε, με τις υπηρεσίες που έχουν αποψηλωθεί τα χρόνια τα τελευταία, πάντα ήταν στραβό το κλίμα, αλλά ήρθε και ο Γάιδερος των τελευταίων 5 ετών και καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση, τι ξέρετε την κατάσταση. Το θέμα είναι οι μεταρρυθμίσεις να αφορούν αυτά τα ζητήματα. Και να ξέρετε, σας διαβεβαιώ, ότι όταν πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες, στο Brussels Group, πασχίζουμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Από την άλλη μεριά, αντιμετωπίζουμε αυτό το τοίχο του ιδεολογήματος, που δεν θέλει να μπει στην ουσία και μας λέει επιγραμματικά, θα αυξήσετε το ΦΠΑ στα νησιά? Και η απάντησή μας είναι όχι, γιατί αυτό δεν το ζητούμε. Λοιπόν, νομίζω το ξεκαθάρισα. Εγώ δεν θα υπογράψω καμία αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Θα κάνω ό,τι μπορώ και το ίδιο και οι υπηρεσίες μου, οι αναπληρωτές, οι γενικοί γραμματείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να εισπράττουμε αυτά που πρέπει να εισπράττει το ελληνικό δημόσιο. Τώρα, όσο αφορά το γενικότερο ζητούμενο, γιατί αναφερθήκατε στον κύριο Βενιζέλο για τον Ιούνιο του 2011. Εγώ δεν θα μιλήσω για κανέναν συνάδελφο προσωπικά. Και είναι προσωπική επιλογή το να μην έρχομαι σε καμία αντιπαράθεση και να μην φυσβητώ τις προθέσεις, ούτε το ποιόν, ούτε το ήθος κανενός. Η κριτική δική μου και την εποχή εκείνη, που δεν είχα καμία σχέση με την πολιτική, κυρία Κρεμαστινά, ήταν πολιτική στην πολιτική. Ήταν κριτική στην πολιτική. Αφορούσε το γεγονός ότι η επιλογή της έκτακτης εκείνης εισφοράς, η επιλογή των δραστικών μειώσεων στις δαπάνες του δημοσίου την εποχή εκείνη, ουσιαστικά παράβαιναν κάποιους βασικούς κανόνες μακροοικονομικής. Ότι ο στόχος ήταν η μείωση των ελλειμμάτων και η καταπολέμηση της κρίσης χρέους, αλλά αυτό που κάποιοι από εμάς λέγαμε ήταν το μέσο που χρησιμοποιήθηκε και το οποίο επιβλήθηκε απ' έξω. Δεν ήταν επιλογή του Πασόκ, το ξέρω αυτό. Αλλά ήταν επιλογή του Πασόκ να δεχτεί αυτή την επιβολή. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν χειροτέρευσαν αντί να βελτιώσουν το πρόβλημα. Όπως ακριβώς τα θυμάστε, από τα νιάτα μας ασκούσαμε κριτική στην κυβέρνηση Herbert Hoover στις ΗΠΑ, που το 29 πήρε μια κρίση και την έκανε τεράστια καταστροφή, εφαρμόζοντας αυτές τις πολιτικές της λιτότητας εν μέσω αυτοτροφοδοτούμενης ύφεσης. Αυτό συνέβη το 2011. Αν ο κύριος Βενιζέλος αποφάσισε ότι θέλει να εισπράξει το πολιτικό κόστος γι' αυτό, εσείς θα μου το πείτε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πράγματι δείγμα γενναιότητας όταν κάποιος εισπράττει ένα πολιτικό κόστος για να γίνει κάτι καλό. Δεν ήταν καλό αυτό που έγινε. Δεν βοήθησε τη χώρα. Δεν θέλω να πω ότι αυτό ήταν εκούσιο και δεν θέλω να προσάψω κάποια ηθική ευθύνη σε κανέναν. Απλά να ξέρετε ότι η δική μου προσωπική επιστημονική, αν θέλετε, τοποθέτηση είναι ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και που θέλουν να μας ξαναεπιβάλλουν τώρα οι δανειστές είναι πολιτικές οι οποίες έρχονται σε τελική ανάλυση σε σύγκρουση ακόμα και με τα συμφέροντα των δανειστών. Όπως έλεγε ο Κέινς το 19, μετά τη συνθήκη των Βερσαλιών, ήταν μια συνθήκη που ήταν καταστροφική όχι μόνο για τη Γερμανία, στην οποία επιβλήθη, στον αδύναμο, αλλά ήταν καταστροφική και για αυτούς που την επέβαλαν. Ήταν μια ανόητη συνθήκη. Κάπως έτσι είναι και το μνημόνιό μας. Και αυτό προσπαθούμε να σταματήσουμε για το συμφέρον της Ευρώπης, όχι μόνο για της Ελλάδας. Και σας θέλουμε μαζί μας αυτό. Ευχαριστώ.